Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ στον Sky. Έχετε στα χέρια σας τώρα την ευθύνη για ένα από τα 4 προαπαιτούμενα για την χορήγηση της επόμενης δόσης στη χώρα μας. Θα κλείσει λοιπόν η λίστα με τους 12.500 υπαλλήλους που έχετε δεσμευτεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου, ή θα βρεθεί πάλι η αξιολόγηση να μπλοκάρει? Να τρακάρει πάνω στο θέμα αυτό του δημοσίου. Καταρχάς να αποσαφηνίσουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλά ένα προαπαιτούμενο. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Όταν αποδεικνύεται από αξιολογήσεις ότι σε μια δομή υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και σε μια άλλη υπάρχουν ελλείψεις, είναι απόλυτο λογικό να έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμε προσωπικό από τη μια δομή στην άλλη. Είναι όμως και προαπαιτούμενο. Είναι και προαπαιτούμενο. Το εξηγώ όμως αυτό, διότι η κινητικότητα θα έπρεπε να υπάρχει ήδη στη δημόσια διοίκηση εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε, εισήχθη τώρα ως προαπαιτούμενο και για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά μας, θεωρώ ότι θα είμαστε εντάξει στην εκκρεμότητα την οποία έχουμε αναλάβει. Για 12.500 υπαλλήλους στην κινητικότητα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από το Υπουργείο αλλά και από όλα τα άλλα Υπουργεία. Πάμε στην ουσία από το 0 σε πενταψήφια νούμερα μέσα σε 2 μήνες, ακολουθώντας μια ξεκάθαρη, σαφή και αξιοκρατική διαδικασία. Και θεωρώ ότι θα είμαστε συνεπείς στο στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Τι θα γίνει όμως με αυτούς τους 1.500 διοικητικούς υπαλλήλους στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ? Είδαμε και στο ρεπορτάζ, το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε και την αναταραχή που υπάρχει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι οι Πριτάνες δεν δίνουν αυτά τα στοιχεία. Άρα, εύλογα καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα 1.500 περίπου άτομα θα σας λείπουν. Καταρχάς, να αποσαφηνίσουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς πόσο είναι το πλεονάζον προσωπικό των διοικητικών των πανεπιστημίων μέχρι που να γίνουν οι αξιολογήσεις των δομών. Και αυτό ζητάει το Υπουργείο Παιδείας από τα πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια καταληκτική προθεσμία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, σε 3 μέρες από τώρα, να προσκομίσουν τα ιδρύματα αυτά τα σχετικά στοιχεία. Γνωρίζω και εγώ ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Και αν όχι, αλλά σε κάθε δεν θα περίπτωση, δημιουργήσει πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει τη δυνατότητα να βρει αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζω με προβληματισμό την άρνηση των Βρετανικών αρχών να προσκομίσουν στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθούν οι ίδιες οι δομές τους. Διότι αν οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι πραγματικά έχουν ελλείψεις και όχι πλεονάζον προσωπικό, αυτό θα πρέπει να προκύπτει από μία αξιολόγηση και από όχι μία, αν θέλετε, ριζική και κάθετη άρνηση αυτής της διαδικασίας. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα χωρίς αξιολογήσεις. Κύριε Μητσοτάκη, είπατε πριν ότι μέσα σε 2 μήνες πήγατε από το 0 σε πενταψήφιο αριθμό. Έχετε παραδεχθεί και στη διάρκεια της υπουργικής σας θητείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι αναγκαστήκατε να κάνετε και κάποιες οριζόντιες παρεμβάσεις εδώ που είχαν φτάσει τα πράγματα. Τώρα, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, πρέπει να βρείτε άλλους 12.500 για να μπουν σε αυτή την δεξαμενή. Από πού θα τους βρείτε? Έχετε προσδιορίσει τις δεξαμενές από τις οποίες θα αντιληθούν αυτοί οι δημόσιοι? Για να προχωρήσουμε στον επόμενο κύκλο της κινητικότητας, θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί οι δομές που δεν είχαν αξιολογηθεί στον πρώτο κύκλο. Αναφέρω ενδεικτικά τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών και μια σαφής διαδικασία για το πώς θα αξιολογηθούν οι δομές αυτές και γνωρίζουμε ότι αυτή την αξιολόγηση θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό σε κάποιους δήμους αλλά και ελλείψεις σε κάποιους άλλους δήμους. Μόνο και από τους ΟΤΑ δηλαδή θα βρείτε τους επόμενους 12.500? Όχι μόνο από τους ΟΤΑ. Αναφέρω ένα παράδειγμα μιας κατηγορίας δομών που δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα και από την οποία εκτιμούμε ότι θα υπάρχουν σημαντικές μετακινήσεις υπαλλήλων. Κάτι το οποίο εξάλλου και η ίδια η ΚΕΔΕ το έχει δεκτεί και το θεωρεί και χρήσιμο, εφόσον γίνει σωστά και φυσικά με τη συμμετοχή των Δήμων. Αυτό το οποίο σίγουρα θα γεννήσει κάποια ερωτηματικά είναι αν από ενδεχόμενες αξιολογήσεις δομών των Δήμων όλοι οι Δήμοι καταλήξουν ότι έχουν ελλείψεις στις δομές τους. Ξέρουμε εν της πράγμασης ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι σαφώς με κάποιους βασικούς δείκτες έχουν πλεονάζον προσωπικό. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική δεξαμενή, όχι μόνο, υπάρχει ένα επόμενο κύμα αξιολόγησης δομών στην υγεία. Έχει ήδη γίνει μια πρώτη κινητικότητα, η οποία κατά την άποψή μου έχει προκαλέσει τελείως αδικαιολόγητες αντιδράσεις, διότι είναι σαφής η δέσμευση του Υπουργού ότι ειδικά από το χώρο της υγείας δεν πρόκειται να προκύψουν απολύσεις. Συζητάμε για μετακινήσεις προσωπικού, οι οποίες, κυρία Κοσιώνη, δεν θα γινόντουσαν στη χώρα μας και είναι απολύτως απαραίτητες και ορθολογικές, εάν δεν υπήρχε αυτή η επιταγή της κινητικότητας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την κινητικότητα προκειμένου να πετύχουμε εξορθολογισμό του υγειονομικού χάρτη, ο οποίος ενώ είχε σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε ουδέποτε
υλοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ, ακούμε όμως τον έναν υπουργό μετά τον άλλον να λέει ότι από το δικό μου Υπουργείο δεν θα γίνουν απολύσεις. Από το δικό μου Υπουργείο δεν θα γίνουν απολύσεις, λέει ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Ως τα τέλη του 12 έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι. Του 13. Του 13, με συγχωρείτε, είμαι πίσω. Θα γίνουν 2.000 απολύσεις. Από πού θα γίνουν αυτές οι απολύσεις? Κοιτάξτε, η συνολική δέσμευση της χώρας είναι για 15.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014. Ήδη έχει υπάρξει ένα πρώτο κύμα. Ο ακριβής αριθμός είναι 2.660 απολύσεις από την ΕΡΤ. Άρα θα προκύψουν οι απολύσεις από κατάργηση άλλων οργανισμών. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Υπάρχουν δομές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την επιτάχυνση του πειθαρχικού δικαίου, η οποία ήδη έχει φέρει αποτελέσματα. Οι πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι ήδη έχουν αρχίσει και απομακρύνονται. Πώς είναι αυτοί όμως, κύριε Μητσοτάκη? Είναι κάποιοι εκατοντάδες. Είναι κάποιοι εκατοντάδες. Και υπάρχει πάντα και η εκκρεμότητα των προσωρινών διαταγών, των συμβασιούχων οι οποίοι πέτυχαν ιονή μονιμοποίηση και των οποίων οι υποθέσεις πια θα εκδικαστούν. Και εκτιμώ ότι θα τελεσυνδικήσουν αρκετές εις βάρος τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Δεν φτάνουν όμως και πάλι. Μην το λέτε, είναι πολύ αυτή. Είναι πολύ αυτή. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ακόμα μπροστά μας ένα κύμα αξιολόγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Μιλάμε για την περιφέρεια του δημοσίου. Έχουμε ήδη αξιολογήσει τον κορμό του δημοσίου. Τώρα σιγά σιγά θα μετακινούμαστε προς την περιφέρεια, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εκτιμώ ότι και από εκεί θα προκύψουν περιπτώσεις. Όχι κατά να καταργήσεις. Μην θεωρούμε ότι. Συγχωνεύσεις. Ή και, αν θέλετε, σχέδια ορθολογικής, καλύτερης ορθολογικής διαχείρισης οργανισμών. Όπως η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών και της Λάρκου. Η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών είναι μία περίπτωση για την οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση. Ενδέχεται από εκεί να προκύψουν απομακρύνσεις προσωπικού. Υπάρχει μία τεχνική λεπτομέρεια η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή αυτές οι επιχειρήσεις είναι τυπικά στο ΤΑΙΠΕΔ, θεωρητικά απομακρύνσεις δεν θα έπρεπε να προσμετρώνται σε αυτόν τον υπολογισμό που κάνουμε. Θεωρώ το επιχείρημα αυτό από πλευράς Τρόικας παράλογο. Και σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που προκύψουν απομακρύνσεις, σίγουρα θα προσμετρηθούν στον τελικό στόχο. Κύριε Υπουργέ, έχετε μιλήσει πολύ για τους πειθαρχικούς ελέγχους, για τα πλαστά πτυχία, για τους κοπανατζίδες κτλ. Άλλες στρεβλώσεις που έχετε εντοπίσει στους δύο αυτούς μήνες που είστε σε αυτό το Υπουργείο, έχετε να παραθέσετε? Έχω πει πολλές φορές στο δημόσιο, υπάρχουν δύο ταχύτητες. Σκληρά εργαζόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι πολύ συχνά καλύπτουν αυτούς οι οποίοι εργάζονται πολύ λιγότερο από όσο θα έπρεπε. Βέβαια, υπάρχουν στρεβλώσεις ακόμα σήμερα στο δημόσιο. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι τηλεθεατές σας γνωρίζουν, ότι υπάρχει ακόμα στο δημόσιο, υπάρχουν ακόμα στο δημόσιο δυνατότητα να πάρει ένας υπάλληλος 6 μέρες συνολικά το χρόνο άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή? Το 2013. Όποιος υπάλληλος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρακτικά δηλαδή όλοι οι διοικητικοί και πολλοί άλλοι οι οποίοι μπορεί να μην χρησιμοποιούν αλλά κάνουν χρήση αυτού του προνομίου, έχουν δικαίωμα να πάρουν μία μέρα το δίμηνο άδεια. Ένα βολικό δηλαδή, Σαββατοκύριακο. Προσωπικά δεν το γνώριζα. Τι θα κάνετε, θα το καταργήσετε? Σας το λέω, θα το καταργήσουμε. Ένα παράδειγμα μόνο μιας στρέβλωσης, αν θέλετε, μιας αδικίας ως προς το καθεστώς εργασίας που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το δημόσιο. Αυτό και μόνο, εάν κάνετε τον υπολογισμό, ισοδυναμεί με περίπου 5.000 υπαλλήλους οι ανθρωποημέρες τις οποίες θα γλιτώσει το δημόσιο από μία μικρή παρέμβαση αυτού του τύπου, ισοδυναμεί με την πρόσληψη 5.000 υπαλλήλων. Μας δώσατε και είδηση, κύριε Μητσοτάκη. Κλείνοντας, θα ήθελα δύο ερωτήσεις για το κοινωνικό κλίμα που διαμορφώνεται. Φαίνεται να έχει βαρύνει πολύ. Το θέμα της διαθεσιμότητας βεβαίως έχει ρίξει μπόλικη, έχει ρίξει πολλές πίθες πάνω στη βενζίνη που είναι χυμένη στην ελληνική κοινωνία. Η αντιπολίτευση στηρίζει αυτές τις κινητοποιήσεις, ζητά εκλογές και θέλω να σας ρωτήσω εάν εκτιμάτε ότι θα αντέξει τελικά αυτή την πίεση η κυβέρνηση. Θα αντέξει η κυβέρνηση την πίεση, διότι δεν εκτιμώ ότι οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης για ακραίες κινητοποίησεις έχουν ουσιαστικό λαϊκό έρισμα και, αν θέλετε, έχουν απήχηση στην σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών. Γιατί πράγματι, όταν βλέπω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υιοθετεί μια λογική, θα τολμούσα να την χαρακτηρίσω νεοκομμουνιστική,
σύμφωνα με την οποία αυτό το οποίο έχει τελικά αξία είναι η επιτυχία του τελικού στόχου, δηλαδή η ανατροπή της κυβέρνησης, και δεν δίνουμε καμία απόλυτη σημασία στις παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, στο αν τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και αν τα σχολεία θα κλείσουν για προσδιορίστο χρονικό διάστημα. Κατηγορεί την κυβέρνηση όμως για αυτό το αποτέλεσμα ο κύριος Τσίπρας. Λέει, εσείς φταίτε που υπάρχει αυτή η αναταραχή. Αναρωτιέμαι εάν φταίει η κυβέρνηση που προχωράει σε έναν εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παίρνοντας, ας το πούμε, για να το πούμε ανοιχτά, πλεονάζοντες καθηγητές από τη δευτεροβάθμια και μετακινώντας τους στην πρωτοβάθμια που έχουμε λήψεις. Διαφωνεί άραγε με αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση? Το γεγονός δηλαδή ότι θα υπάρχουν περισσότεροι δάσκαλοι στα σχολεία από ό,τι υπήρχαν πέρυσι? Ναι, διαφωνεί. Πέρυσι. Είναι προφανές ότι διαφωνεί. Είναι προφανές ότι διαφωνεί. Όχι όμως, διαφωνεί διότι βρίσκει ευκαιρία να κάνει φασαρία. Όχι ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα της παιδείας σε αυτή τη χώρα. Και η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν στήριξε απεργίες, κύριε Υπουργέ, δεν ζητούσε εκλογές? Είναι τελείως διαφορετικό να ζητάς εκλογές. Δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να το κάνει. Και τελείως διαφορετικό να πυροδοτείς ένα κλίμα κοινωνικής έντασης με μια ακραία ρητορική, η οποία παραπέμπει σε άλλες εποχές. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει, αν θέλετε, την πολιτική αντιπολίτευση, το πολιτικό κλίμα της αντιπολίτευσης, το οποίο χρεοκόπησε στα χειρότερα του. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο του Sky. Καλό σας βράδυ.